Ήταν, δεν ήταν. Έλα, εντάξει. Μπράβο όμως. Καλά, εγκεφαλικό ξεκόλλημα. Γιορτάζουμε, βράδυ. Μετά τη Σοφία Βέμπο και ο Μαζονάκης. Γιορτάζουμε. Και να που τελικά φτάσουμε. Φτάσουμε. Να που τελικά. Δεν το πιστεύω. Φτάσουμε. Να που τελικά φτάσαμε. Και γύρισε. Είναι το πρώτο νούμερο. Γιατί χθες δεν είχαμε τόπο καταρχήν. Είναι το πρώτο νούμερο ένα για την φετινή σεζόν. 100%. Και ένα νούμερο ένα το έχουμε στο τσεπάκι σήμερα. Έχουμε καινούριο σήμα. Κυρίες και κύριοι, το νούμερο ένα. Ωραίο ήταν. Το νούμερο ένα. Ήταν, ωραίο. Σε ό,τι αφορά το top για την 28 Οκτωβρίου, που πραγματικά αυτό είναι το αγαπημένο μας και γι' αυτό είναι και στο νούμερο ένα, βέβαια. Με όλο το σεβασμό στον πρωταγωνιστή. Ελπίζουμε ότι θα έχει χιούμορ και αυτός και θα το καταλάβει. Γιατί έχει να κάνει με την παρέλαση και είπαμε, εντάξει κυρίες και κύριοι, περικοπές το καταλαβαίνουμε, αλλά όχι και έτσι, βρε αδελφέ. Δηλαδή, είπαν οι άνθρωποι εκεί, παιδιά, είναι δύσκολοι καιροί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν χρειάζεται τώρα ένας να οδηγεί το τζιπ και ένας να παρελάβει δίπλα του. Τα κάνει ένας και τα δύο τώρα. Έλα, μαζευτείτε και να το κάνει έτσι προσεκτικά να φαίνεται ότι δεν είναι νούμερο ένα μαγικές στιγμές. Αλεξιτοπιστές, χρονοδρόμους, καζονάκτες, σκληρά εκπαιδευμένους στα θρηλυκά λοκ με τον πράσινο μπερέ και σήμα του κορμών νικά. Ενώ τώρα βλέπουμε τον σύλλογο ιστορικών στρατιωτικών οχημάτων. Ή οι περικοπές ήταν ή αυτός είναι ο πιο φιγουρατζής της παρέλασης. Έλα μωρέ, ο Τσάκη μάρουσα δουλειά από το σπίτι του, τσιγά τώρα. Φήμες λένε ότι ζήλεψαν και οι πτάμενοι από τα F-16 και θέλουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο, κυρίες και κύριοι. Ο Καραχάλιος, έτσι, απλά για σας. Είναι ο πρώτος οδηγός που κινδυνεύει να τον πατήσει το όχημά του. Ωραία, και έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο top. Αλλά μισό λεπτό. Τι έχω. Φοβάμαι ότι έχουμε βρει τον πελά μας με αυτόν τον. Πάλι. Αυτή τη σημαντική πολιτική προσωπικότητα που θέλει να κάνει πάλι μια δήλωση. Είμαι με την παρέα μου μια νύχτα σε ένα κλαμπ και θέλω να χορέψω μια ζεμπεκιά. Πάω στο DJ, του λέω παίξε Διονυσίου, πάρε και μια κατοσταρού. Και μου λέει δεν έχω. Και με τι θα χορέψω, με τα τζάγκαρ τζούγκαρ. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Τι λέει αυτό. Γιατί να το πει εδώ αυτό, δεν καταλαβαίνω. Γιατί μα διακόπτουν την εκπομπή για αυτές τις δηλώσεις, κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει. Καλά, είναι τρομακτικό με Διονυσίου, τρομακτικά. Λοιπόν. Είδες Playmobil Beatles. Είναι πάρα πολύ ωραία πλούσια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, να ξεκινήσουμε το top για τη λίστα Lagarde. Βεβαίως, ή να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, Κωστάκη. Να βρείτε Κωστάκη. Άρα Κωστάκη, άρχοντας. Συνεπαστικότα δεν έχουν. Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Radio Villa έχουμε. Από μουσική. Ναι, από μουσική. Το Σμυραγό Καραχάλιο. Έχουμε μαζί μας τους Ονειράμε με ολοκαίνουργιο τραγούδι που θα ακούσετε πρώτη φορά. Το νέο τραγούδι των Ονειράμε για πρώτη φορά ζωντανά στην ελληνική τηλεόραση και στην πρώτη παγκόσμια συμπαντική γενικότητα. Και άλλη φωτιά σήμερα. Μόλις επιστρέψουμε, ξεκινάμε το top 5 για τη λίστα Lagarde, το πανηγύρι του αιώνα. Εδώ θα γίνει αρμονικά. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο κυβαλαιότητα.